Φίλες και φίλοι τη σελίδα Ξύγε Σελήνων, καλησπέρα σα. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την εθνική μα Ελλάδα, τον κύριο Αθανάσιο Κωνσταντίνο. Κύριε Κωνσταντίνο, καλησπέρα σα και σα ευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μα κάνετε. Καλησπέρα σα. Η ευχαρίστηση είναι καταρχήν και δική μου. Τη μοιράζομαι και ευελπιστώ να εξελιχθεί σε ευχαρίστηση για το φιλοθεάμενο κοινού σα. Αυτό είναι σίγουρο. Αναμένετε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε ιδιαίτερο αισιόδοξο. Παρακαλώ. Υποψήφιος Ευρωβουλευτής για πρώτη φορά. Μάλιστα. Με τη Χρυσή Αυγή. Το μότο μας είναι για μια ελεύθερη. Μια μεγάλη Ελλάδα. Μια μεγάλη Ελλάδα σε μια ελεύθερη Ευρώπη. Θαυμάσαι. Αλήθεια, πώς οραματίζεστε αυτή την ελεύθερη Ευρώπη? Αυτή την ελεύθερη Ευρώπη οραματιζόμεθα στο κίνημα ως ένα ζωντανό δραστήριο, μη υποταγμένο, ανεξάρτητο σύμπλοκο ελευθέρων εθνών που τιμούν τον ελληνορωμαϊκό στην εκδήλωση και ελληνικό στο περιεχόμενο ευρωπαϊκό πολιτισμό του λευκού ανθρώπου. Δεν θα μπορούσα να το αποδώσω πιο γενικόλογα, αλλά και συνάμα πιο περιστατωμένα. Και συνάμα πιο περιστατωμένα, αυτό ακριβώς. Πόσο πιστεύετε ότι απέχουμε, δεδομένου ότι τα εθνικιστικά κόμματα, τα πατριωτικά εθνικιστικά κόμματα στην Ευρώπη συνεχώς ανεβαίνουν στις πιο ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Φίξατε ένα ζήτημα εξόχως κρίσιμο, το οποίο κατά την εκτίμησή μου είναι διφύεση. Μία πλευρά του, μία του όψης είναι. Πράγματι, βρισκόμεθα ενώπιον μιας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διάφορες δημοσκοπήσεις και σημειομετρήσεις, επικειμένης επελάσεως των εθνικών και πατριωτικών δυνάμεων. Αυτό δεν είναι ένα εφολόγιο, είναι γεγονός μετρητό και κατά πώς φαίνεται συνθεό αναπαραγώγημο στο εγγύς μέλλον. Από την άλλη, ακριβώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τη λήξη του Δευτέρου Μεγάλου Πολέμου έως τις ημέρες μας, έχουν διαμορφώσει ένα διεθνές καθεστώς, ένα διεθνές στάτους, στο οποίο η Ευρώπη δεν έχει τον ρόλο, τον κυρίαρχο ρόλο ή τον καθοδηγητικό ρόλο που είχε κάποτε. Κατά συνέπεια, συνεκτιμωμένων των δύο αυτών παραμέτρων που μόλις ανέφερα, θεωρούμε πως αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Το πραγματικά πρώτο μεταπολεμικό βήμα στην πορεία μιας κοινής τροχιάς των ευρωπαϊκών λαών, ώστε να σχηματοποιηθεί, να μορφοποιηθεί και να σφυριλατηθεί μια πραγματικά ανεξάρτητη Ευρώπη. Είναι το πρώτο βήμα, είναι και το πιο σημαντικό. Πόσο σημαντικές είναι για εσάς οι προσεγγίσεις στις ευρωεκλογές, όχι μόνο για εσάς, πόσο θα έπρεπε να είναι συνειδητοποιημένος ο Έλληνας πατριώτης προς αυτό? Όπως ακριβώς το θέσατε, το πλαίσιο το έχετε θέσει αριστοτεχνικά κατά την εκτίμησή μου. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η προσπάθεια που περιγράψαμε άδρα, αφροϊκά και εκ του μακράν στην εισαγωγή της συζήτησής μας, είναι επιβεβλημένο να γίνει αντιληπτή από τον μέσο Έλληνα, μέσο Ευρωπαίο, ώστε με γνώμονα το επιζητούμενο, το όραμα του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος, να αρχίσει να παίρνει σάκα και βαστά από το ξεκίνημα αυτής της νέας ιστορικής φάσεως. Η βάση αυτής της μεταμορφώσεως, της αναζωογονήσεως της Ευρώπης, θα τεθεί τώρα. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι οι αμέσως επικείμενες εκλογές έχουν ιδιαίτερως μεγάλη και βαρύνουσα σημασία. Είδαμε ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα πάει πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο, πήγε 5 χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι παρέμεινε απομονωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα εθνικιστικά κινήματα. Γιατί συνέβη αυτό και τι προτίθεστε να κάνετε για να αλλάξετε? Λάμπρα. Μου δίνεται το περιθώριο να πω καταρχήν ότι ήδη από πενταετία, όπως αναφέρατε, η Χρυσή Αυγή ήταν παρούσα αυτό το Κοινοβούλιο. Πλήνει, δίχως καμία διάθεση μαρξιστικής αναλύσεως, οι αντικειμενικές συνθήκες οι κρατούσες προπενταετία σε πουθενή λόγο δεν προσωμιάζουν με τις νυν έχουσες. Έχει γίνει σαφής διαφοροποίηση ολοκλήρου του πλαισίου και των συστατικών του συνιστοσών, ώστε να μας επιτρέπει η εκτίμηση της τρεχούς καταστάσεως να θεωρούμε ότι ανοίγεται ένα ολότερα διαφορετικό πεδίο. Στο γιατί δεν έκανε το ευκταίο ή το συμβατό με το όραμα πράξης όλη του την έκταση και το βάθος, θα πρέπει να πω ότι πέραν από την αρχική σαγήνη του κοινού οράματος και των βιωμάτων ή της αφηρημένης προσεγγίσεως ευρωπαϊκές, εθνικές και πατριωτικές δυνάμεις, παρακαλώ να αξίσουμε λίγο την επιφάνεια, τη στήλουσα επιφάνεια, το λούστρο, για να ψηλαφίσουμε από κάτω συγκεκριμένες και σημαντικές, ουσιώδεις όμως, μικρές αλλά ουσιώδεις τονίζω και πάλι, διαφοροποίησεις που επάγονται από την ίδια την πραγματικότητα. Θα γίνω πιο συγκεκριμένο με ένα παράδειγμα, το οποίο συχνά πυκνά το έχουμε αναφέρει τον τελευταίο χρόνο στις πολιτικές μας δράσεις και ενημερώσεις ή διαλέξεις. Ένα κίνημα όπως το ουγγρικό κίνημα Jobbik, που είναι εθνικιστικό ανατηρήτως και το οποίο μάλιστα με την παραδοσιακή έννοια των πολιτικών όρων κείται
έτη δεξιότερον από το Φίντες του Προέδρου Ορμπάν, του συμπαθούς Προέδρου Ορμπάν. Γιατί δεν συνεργάζεται με Νέφνης με το Γιόμπικ. Απαντώ εμέσως, είναι σαφώς στο πεθαίνουν από εσάς ερώτημα. Το Γιόμπικ ναι, μεν είναι εθνικιστικό, είναι αντικαπιταλιστικό, είναι αντικομμουνιστικό, έχει μια σαφή χρειά αντισιωνιστικής τοποθετήσεως, επιφυλάσσεται απέναντι στα βάσανα του Παλαιστινιακού λαού και το καθεξής. Έχουμε πολλά μικρά ή μεγάλα κοινά και κοινές πτυχές. Όμως, μία από τις ιδεολογικοπολιτικές του συνιστώσεις είναι και ένας έντονος ρωματικού χαρακτήρα σε πολλές, πλην όμως έντονος φιλοτουρανισμός. Αναζητούν κάποιες από τις καταβολές του Ουγγρικού έθνους στο κοινό απότατο παρελθόν με τους Τούρκους. Άμεση λογική συνέπεια αυτού είναι οι Έλληνες εθνικιστές της Χρυσής Αυγής, που δεν είναι λόγο δεν μπορούσαν, δεν μπορούν, δεν ήθελαν και δεν θέλουν, ούτε πρόκειται να θελήσουν, συνεργασία ιουδήποτε τύπου ή διεύρυνση των επαφών και των σχέσεων με κινήματα στα οποία κομβικά ιδεολογικοπολιτικά τους χαρακτηριστικά είναι απαγορευτικά. Δεν μπορούμε δηλαδή να συζητούμε και να συμπορευόμεθα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν με νου και καρδιά ελαφρά τον Τούρκο, τον προϊόν εχθρό μας, φιλικά. Σίγουρα. Είναι πολύ ωραία πάσα αυτή που μου δίνεται, μια και μιλάμε για κοινούς τόπους. Όλοι λένε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Εμείς λοιπόν, σαν Έλληνες εθνικιστές, όταν πηγαίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, ποιοι είναι εκείνοι τόποι που μπορούμε να βρούμε και σε ποιους τομείς και με ποιους. Πρωτίστως το ζήτημα της παρατύπου μεταναστεύσεως ή, αν θέλετε, λάθρο μεταναστεύσεως ή παρανόμου μεταναστεύσεως. Είναι δεδομένο ότι περίπου για μια δεκαπενταετία, την τελευταία την πρόσφατη δεκαπενταετία, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος κυριολεκτικώς πλημμυρίζει με ολοέν κλιμακούμενο ρυθμό από μάζες τριτοκοσμικών ανθρώπων, Αφροασιανών, κατά τον πλήστον μάλιστα και μουσουλμανικού θρησκευμάτος, στην πλειονότητά του, όπως είπα, σε σημείο που αυτή η πλημμυρίς φτάνει να προξενεί κλιμακωτά μια αντικατάσταση των πληθυσμών. Στα εδάφη των Ευρωπαϊκών Πατρίδων θα πάσουν οι Ευρωπαίοι να αποτελούν την κυρίαρχο πλειοψηφία, σιγά 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 θα αποκατασταθούν από αυτούς τους ερζάτς πληθυσμούς, τους πληθυσμούς υποκατάστατα, επαναλαμβάνω, των τριτοκοσμικών Αφροασιανών μεταναστών. Λαθρέων ή παρατύπων ή διαλέξτε όποιο όρο θέλετε. Η ουσία παραμένει η ίδια, άσχετα από τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάτι επ' αφορμή της ερωτήσεως σας. Επειδή αναπαράγεται από το καθεστωτικό πλέγμα των αριστερών και φερρυπίν δεξιών, ψευδοδεξιών φορέων, κομμάτων και σχηματισμών, η κατηγορία περί ρατσισμού, στολισμένη και υπερπολαπλασιασμένη και με άλλους προσφυείς χαρακτηρισμούς, Ναζί, φασίστες, δράκουλες, σατανιστές, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί πλέον ο σειρά φαντασία έχει αποδοθεί στο εθνικιστικό κίνημα. Θέλω να τονίσω, επαναλαμβάνω, κάτι εξόχως σημαντικό για μας. Αν είναι κάποιος κίτρινος, μαύρος, ροζ, κόκκινος, με γραμμώσεις ή τυγρέ, μας αφήνει παγερά διαφόρους, εφόσον λαθρέως ή και παρανόμως εισδύει στην πατρίδα μας, κατέχει γη, απαιτεί να απορροφήσουμε εμείς τον πολιτισμό του, τον πνευματικό του πολιτισμό, την κουλτούρα του, και να επιβάλλει τα θέσμια του, τις νόρμες του, μη σεβόμενος τα πάτρια, τα παροιμήν. Είναι λοιπόν ένα καθαρά ζήτημα αγώνος επιβιώσεως του εθνικού συνόλου και του εθνικού πολιτισμού, η προσπάθειά μας να αντισταθούμε σε αυτό το φαινόμενο, ένα από τα εμπέρους συστατικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε, υπάρχουν πολλές απόψεις πολλών αναλυτών και ας το λένε και ανοιχτά, ότι προσπαθούν να φτιάξουν, έχουν γίνει μερίδες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Πιστεύετε ότι η διαλυκιστή θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης εναντίον των εθνών κρατών? Φοβούμαι, αυτό που ευθέως υπενήθηκε αμέσως προ λίγο, αποτελεί μια αποτύπωση στις μέρες μας του τροματικού παροιμήν οράματος του διαγωγήτου Μπουντεχόφε Καλέργη, του πολυμηγάδος αυτού, που υποτίθεται ότι είχε και μια ελληνική νότα, η πολυσύνθετη πλειονομικότητα, η πόλη πολιτισμική και πολυφιλετική πλειονομικότητα, όταν οραματίστηκε την φιλελευθέρα άνευ συνόρων ενιαία Ευρώπη, μπέγνιο και εφαλτήριο των διεθνών επικυριάρχων. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αυτή η Ευρώπη, την οποία αναφερθήκατε, θα είναι εχθρός των ευρωπαϊκών εθνών, εχθρός των ευρωπαϊκών λαών και κατά άμεσο και λογική συνέπεια και συνεπαγωγή, εχθρός του ευρωπαϊκού πολιτισμού του ίδιου. Άλλωστε και οι λαοί, είτε από έστω από συντήρησης, τύχουν να γύρουν την πλάτη σε κάτι τέτοιο.
Εύχομαι αυτό να είναι πράγματι το, τουλάχιστον το απότερο νικηφόρο μέλλον, διότι ή αυτό θα συμβεί ή η οριστική απώλεια της ταυτότητός μας και των εθνών μας και του πολιτισμού μας σε μια ανάβησο πολυπολιτισμού που θα μετατρέψει τους ευρωπαϊκούς λαούς σε όχλους, σε έναν ενιαίο γκρίο όχλο, δόκιμο εργαλείο των δυνάμεων του χρήματος. Τώρα θα πάω σε κάτι σχετικό με το λαθρομεταναστευτικό, το δημογραφικό. Διότι πολλοί ευθέως μιλούν για την κατάσταση των πληθυσμών. Δηλαδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα δημογραφικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούν ότι μπορούν να το λύσουν φέροντας μετανάστες και λαθρομεταναστες. Αυτοί οι κύκλοι, οι προσωπικότητες εντός ή εκτός εισαγωγικών ή τα συμφέροντα στα οποία αναφερθήκατε μόλις, τα οποία αποτελούν και την πλέον προχωρημένη μορφή του νοηματικού περιγύρου, ο οποίος έχει επιβληθεί την τελευταία 20 ετία τουλάχιστον, να το συγκεκριμένο, να το κάνω συγκεκριμένο λίγο περισσότερο, μετά την κατάρρευση του ανυπάρκτου υπαρκτούς εισασμού της Σοβιετικής Ενώσεως, ότε και επεξετάθη με ραχαίως ρυθμούς παγκοσμιοποίηση, αυτή η κύκλη που μόλις αναφέρατε είναι η πλέον προκεχωρημένη θέση των παγκοσμιοποιητικών δυνάμεων, αποτελούν την αιχμή του δόρατος της παγκοσμιοποίησεως, θρασύνονται δε, καταργούνται ακόμη και τα προσχήματα. Δεν αρκούνται στην συνύπαρξη ή την αναγκαστική εκ μέρους των ευρωπαϊκών λαών φιλοξενία των παρατύπων λαθρομεταναστών, αλλά λένε ότι των αδειών είναι το πρέπον. Και αντί να ληφθούν μέτρα τα οποία θα αναζωογονήσουν του λαού μας με την δημογραφική ανανέωση και τόνωση, πιστεύουν ότι θα πρέπει να εγκολπωθούν αυτοί οι αλλόφιλοι, αλλοεθνείς άνθρωποι και να αποτελέσουν αυτοί τα υποκατάστατα, του πληθυσμού υποκατάστατα που αναφέραμε. Τα καταφέραν όντως. Δείχνουν ότι μερικέ από τις γενιές μεταναστών δεν καταφέρνουν ποτέ να βγουν. Για ποιον λόγο? Πάρα πολύ ωραία. Και πώς μπορεί αυτό, για ποιον λόγο, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει το άνθρωπο σύγκλημα του, με ενδιαφέρει πώς μπορούμε εμείς να αμυνθούμε σε αυτό. Άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει, δηλαδή είναι δεύτερη τρίτη γενιά, μουσουλμάνοι και μένουν στη Γαλλία ή στην Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στην οποία αναφέρατε, του μουσουλμάνου της Γαλλίας, και είδαμε τα θλιβερά γεγονότα με τις βιοπραγίες, τις τρομοκρατικές πράξεις και τις λοιπές παράνομες συμπεριφορές που έχουν εκδηλωθεί στις ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπως αναφέρατε, που πιστοποιούν εμέσως πλην σαφέστατα και αναδυρήτως ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρά το ότι έζησαν στον ευρωπαϊκό περίγυρο, γεννήθηκαν στη Γαλλία, είναι Γάλλοι πολίτες, διατηρούν όλα τα δικαιώματα των λοιπόν Γάλλων παραδοσιακών λευκών Ευρωπαίων πολιτών, όμως ποτέ δεν κατέστη δυνατό να εκφύγουν από το ήδη εγκατεστημένο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωσαν. Παραμένουν μουσουλμάνοι και διόλουν και φανατικότεροι, διότι παραλλήλως χωρεί και μια προπαγάνδα από οργανωμένους μουσουλμανικούς κύκλους. Πράγμα το οποίο πυροδοτεί την φύση και ιστορικό τον τρόπο υφισταμένη αντίθεση τους με το πλαίσιο των εμπροκειμένων γαλλικών πολιτισμικών στοιχείων και τους κάνει ακόμη πιο επιθετικούς, οδηγώντας ένα φαύλο κύκλο αντιδράσεως, έστω και υπήρου του μέρους του γαλλικού κράτους, δικής τους επανόδου έτη ισχυρότερων για την επιβολή των θέσεών τους, σε μια τέρμονα διαδικασία που όλο ένα και πιο αιματηρά και καταστροφική αποδεικνύεται. Εμείς τι θα κάνουμε γι' αυτό? Πώς, δηλαδή υπάρχει ένας εμείς, σαν... Εντάξει. Εμείς ως Έλληνες εννοείται ή ως Ευρωπαίοι γενικότερα? Στην Ευρωπαϊκή γενικότερα δεν με πολύ απασχολεί τι θα κάνει ο Γάλλος του Γάλλου. Το άμεσο. Οι Έλληνες λοιπόν, επειδή ζούμε πρώτα και εμείς μια πλημμυρίδα, η οποία πιθανόν έχουν απαιτεί 6 ετών. Πιθανόν να μεγαλώσει σε περιβάλλον Γαλλίας. Τώρα, εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε αυτό? Λοιπόν, σαφή προσήλωση σε ένα καθόλου ανθρωπιστικό, καθόλου ισόνομο, αλλά και συνάμα καθόλου αδίκαιο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα προστατεύσει την εθνική ταυτότητα, τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, καθιστώντας ιδιώνυμο το αδίκημα της παρανόμου ή παρατύπου μεταναστεύσεως, χρησιμοποιήστε και πάλι λίγο όποιο επιθετικό πλαίσιο θέλετε. Μ' αφήνει παγιά διάφορο, η ουσία παραμένει ίδια. Ώστε θα συλλαμβάνεται αντιμετωπιζόμενο σαν ανθρώπινο πλάσμα και όχι σαν εμπόριο των μη κυβερνητικών οργανώσεων για κερδοσκοπούν και θα αναπέμπεται στη χώρα προελεύσεώς του. Διότι, όπως γνωρίζουμε στοιχειοδός όλοι οι Έλληνες, άσχετα αν κάποιοι από εμάς το αποσκεπούν, ελάχιστοι από αυτούς οι οποίοι διεκπεριώθησαν στην πατρίδα μας ως πρόσφυγες, είναι πραγματικοί πρόσφυγες, δηλαδή προέρχονται από χώρους όπου χωρούν, εξελίσσονται πολεμικές διαδικασίες, οπότε κινδυνεύουν, οπότε για ανθρωπιστικούς λόγους θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να τους παρέχουμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο τα προσήκοντα μέσα
για να εξυπηρετηθούν. Οι λοιποί όλοι αποτελούν κατ' ουσίαν μετανάστες με οικονομική σκοπιμότητα ή και λειτουργούν ως ενεργούμενα ή και, επαναλαμβάνω, εκτός από την διάσταση του οικονομικού μετανάστου, του αφαιρέτου οικονομικού μετανάστου, του παρανόμου οικονομικού μετανάστου, λειτουργούν και ως ενεργούμενα, ως πράκτορες, διαβάστε το σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Πιθανόν οι ίδιοι να είναι εντός εισαγωγικών, οι άνθρωποι να μην ξέρουν. Πιθανόν να μην αναγνωρίζουν. Όμως, επιτρέψτε μου το να τονίσω σε μια λογική αντιφώνηση αυτού που μόλις είπατε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δαπανίσει από 3 έως 5.000 ευρώ για να έρθει από την ασιατική, ας πούμε, πατρίδα του, εδώ, ενώ τα 5.000 ευρώ εκεί θα έφταναν για να ζήσει η οικογένειά του για τα προσεχή 10 χρόνια, εμένα προσωπικά με καθιστά καχύποπτο. Από κάποιους διακινείται αυτός ο άνθρωπος, θυματοποιημένος ο ίδιος. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι οι ίδιες οι ΜΚΕ χρηματοδοτούν. Είναι πολύ πιο πιθανό οι ίδιες. Όντως να μην έχουν άνθρωποι, απλά χρηματοδοτούν οι ΜΚΕ. Πρόκειται περί μιας θετικής και κλιμακωμένης ομοιοστασίας, ενός feedback, το οποίο τα χρήματα ανακυκλούνται επ' ωφελία σκοτεινών κύκλων, προφανώς όχι ανθρωπιστικώς κινουμένων, διότι ποσός τους ενδιαφέρει ο θάνατος, η απώλεια ζωών, η ταλαιπωρία γυναικοπαίδων και ανυμπόρων ανθρωπίνων υπάρξεων, αρκεί να κονομάνε κατά το κοινό λεγόμενο και παράλληλα εξυπηρετούνται γενικότερες πλανητικής κλίμακος σχεδιάσεις για την αλλίωση της ταυτότητας των ευρωπαϊκών πληθυσμών που είπαμε. Αποκλειστικά και μόνο λοιπόν το πρώτο βήμα είναι σχηματοποίηση και αν απαιτείται περαιτέρω διασάφηση του νομικού πλαισίου, στο οποίο θα υπάρχει πιστή τήρησή του, ώστε να διώκεται αυτή η παραβατική μετανάστευση με κυρίαρχο τρόπο, τη μετατροπή του αντικείματος ιδιωνύμου και την αναπομπή τους στις χώρες προελεύσεως. Ανεφετέρας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όπως είπατε, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα ακρόριο. Τώρα πάμε στο φάκελος έλλειμμα δημοκρατίας. Έλλειμμα δημοκρατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι οι πατριώτες και εθνικιστές της Ευρώπης είναι στα κάγκελα, πραγματικά. Με το έλλειμμα δημοκρατικότητας και στο εσωτερικό των χωρών τους, αλλά και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς, οι Έλληνες εθνικιστές, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας, όταν το καλούμε στο τελείο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε καταρχήν επιβάλλεται μέσα από τους ίδιους αντιμετωπικούς περιορισμούς είναι. Θα χρησιμοποιήσω μια ξύλινη φράση που έχει επαναληφθεί κλειστά και στην τελευταία πενταετία από διαφόρους πολιτικούς φορείς. Πρώτον, να τους τρελάνουμε στην νομιμότητα. Να μην δίδουμε το παραμικρό πάτημα ή την παραμικρά αφορμή, ώστε αυτές οι δυνάμεις που κρύπτονται πίσω από το νομικό και αστυνομικό πλέγμα, εκ των πραγμάτων, να είναι εξόχως δυσχερές έως αδύνατο να μας πλήξουν. Να απομονώσουμε με μεθοδικότητα και λεπτομέρεια όλους αυτούς που κατακλείζονται από έναν παθιασμένο και τέλος πάντων φρενήρι εθνικισμό, κατά την εκτίμηση του ομιλούντος, κακώς νοούμενο, διότι ο μόνος που εξυπηρετείται είναι το κρατούν καθεστώς στην Ευρώπη και προφανώς και στην πατρίδα μας. Θα πω για μια ακόμη φορά αυτό που έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές σε συζητήσεις με συναγωνιστές. Να σκεπτόμεθα πάντοτε από τα αποκοιμήματα μιας πράξεως που έχει επισυμβεί, τι ωφελείται. Εάν μια πράξη κάποιων ή μια αιμονή κάποιων σε ορισμένες ιδεολογικοπολιτικές θέσεις ή επιλογές που είναι σαφώς παράτερες, είναι πρόδειλο ότι λειτουργεί σε βάρος του εθνικισμού και ο μεγαλύτερος σκοπός του εθνικισμού είναι η προστασία και η βελτίωση των συνθήκων ζωής και του μέλλοντος του έθνους. Τότε εξαντικειμένου απορρέει ότι αυτή είναι σφαλερά τακτική. Δεύτερο λοιπόν βήμα, εκτός από το νομικό πλαίσιο που προανέφερα, είναι η μετέρα αιμονή σε σαφώς δοκιμασμένους και συμβατούς με το κρατούν σύστημα ανθρώπους. Όσοι διακατέχονται από την ψευδέστηση ότι η επανάσταση είναι μόνο η εκδήλωση μιας βίας που σχετίζεται με βιοπραγίες ή με αναχώματα ή με διαδηλώσεις κριτικού χαρακτήρος, με τη χρήση ιδιοκατασκευασμένων όπλων ή οπλικών μέσων, λανώνται πλάνα μικρά αν περιορίζουν τη νέα της επαναστάσεως μόνο σε αυτό. Η σπουδαιότερη επανάσταση είναι εκείνη η οποία επιτυγχάνει το σκοπό της χωρίς να υπαρρύπτει το εσκαμμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο του χώρου που εκδηλώνεται και κατορθώνει να κατησχίσει. Έχουμε περάσει και στο επόμενο επίπεδο. Ακόμα ζητάμε να βιώσουμε την εποχή του 1933.
Αυτό είναι, κάποτε είπα σε κάποιον συμπαθή άνθρωπο, ο οποίος όμως θεωρητικώς παρελογίζεται με την αφηδή, την ατέρμονα και μονοειδεακή παλινοδία του, να ταυτίζει την εποχή του 33 με τις ημέρες μας, το Μεσοπόλεμο του 33 και ένθεν με τις ημέρες μας, και του είπα τότε γιατί συγκυριακώς βρισκόμεθα σε περίπατο εγγύς του Αλσιλίου στον Προπονά, στη Ριζούπολη. Αν νομίζεις ότι εδώ σου θυμίζει την περιοχή της λίμνης Βανζέη, κάνεις λάθος. Μερικά πράγματα είναι ολότερα παράτερα και μερικά είναι, τελούν σε άλλο χωροχρονικό συνεχές. Ο πραγματικός εθνικιστής είναι αυτός που νοιάζεται για το έθνος του και το λαό του, για τη φυλή του, κατ' ευρυτέρα προσέγγιση, για την ιστορία και τον πολιτισμό του σε πραγματική βάση. Όλα τα άλλα είναι ευχολόγια, εάν δεν, παρακαλώ πάρα πολύ την προσοχή σας αυτό, επιμένω, εάν δεν είναι κατευθυνόμενοι σκοτεινοί τρόποι οι οποίοι παγορεύονται όχι από ανοησία ή λάθος ή ρομαντικό οραματισμό, αλλά υπαγορεύονται από κάποιους κακόβουλους που θέλουν να πλήσουν το εθνικιστικό. Του Πονηρού. Βεβαίως. Ναι, και μιλάμε για έλλειμμα δημοκρατικότητας. Η Κομισιόν, η οποία είναι ουσιαστικά το Υπουργικό Συμβούλιο, σωστός, δεν ψηφίζεται από τους Ευρωπαίους. Διορίζονται από την Ευρωβουλή. Και πάρα σε σχετισμό με κομματική σκοπιμότητα. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Είναι εξόχως σοβαρό αυτό που δείξατε, όμως πρέπει να τονίσω ότι οι αποφάσεις της Κομισιόν, αγαπητές συναγωνιστές, περνάνε μέσα από την επιλογή και την κρίση από τους ρυθμούς του Ευρωκοινοβουλίου. Πιο δυνατό εθνικιστικό κίνημα, εθνικιστές και πατριώτες μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελούν την ασφαλεστέρα και πιο σταθερά οδό ανακοπής, φραγής στις όποιες σκοτεινές βλέψεις της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν μπορεί να αυτενεργήσει αν δεν υπάρξει έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Το συμπορά αυτό που λέτε, πρόσφατα που πήγαν να ψηφίσουν το άρθρο 13, οι... πραγματικά ανησυχούσαν μήπως δεν θα. Δηλαδή, να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι τελικά σχέση όπως εδώ που είναι 151 κιλόμετρα. Χρειάζονται πολλές φορές αυξημένες πλειοψηφίες. Άρα είναι εξόχως σημαντικό. Εκεί τα πράγματα όπως ακριβώς περιγράψατε είναι... βρίσκονται κύτταρο μιας πιο συμβατής με τα παραδοσιακά θέσμια δημοκρατίας. Μιας κατά τη αληθεστέρα, πιο ουσιώδους δημοκρατικής λειτουργίας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να την επιβάλλουν. Και ξαναλέω επ' αφορμή τούτου, όσο περισσότερο ισχυρές είναι οι εθνικές και πατριωτικές δυνάμεις, τόσο δυσχερέστερο ευλόγος θα είναι για τους όποιους σκοτεινούς κύκλους να επιβάλλουν νόρμες και κανόνες βλαπτικούς για τους ευρωπαϊκούς λαούς και για το λαό μας. Δεν μπορούσατε να θέσετε πιο εμπεριστατωμένα και πιο απλά το γιατί είναι σημαντικό να στηριχθούν οι Ευρωπαϊκοί δυνάμεις. Έχουμε υποφέρει από την Κομισιόν και από τις αποφάσεις και από τις σωματικές κομμάτες σαν Έλληνες. Στο χέρι μας είναι λοιπόν σαν Έλληνες. Άρα να σταματήσουμε την Κομισιόν. Συμμετέχοντας στο μπλοκ αυτών των εθνικών και πατριωτικών δυνάμεων που έχουν ανάλογες θέσεις με τις δικές μας. Δεν παραβλάπτουν, επαναλαμβάνω με αφορμή το αρχικό παράδειγμα που έδωσα, τα εθνικά μας φέροντα και τις απόψεις μας, και όλοι μαζί ομοθυμαδών να σταθούμε σαν ανάγωμα στην σκοπιμότητα, την όποια φανερή ή κρυφή εντολία σκοπιμότητα εναντίον των εθνικών δικαίων και των πατρίδων, ενίσχυε η πατρίδα μας. Κύριε Κωνσταντίνη Παναγιώτη, θα μπορούσα πραγματικά να κάθομαι να σας παρακολουθώ ώρες και να ακούω και να σημειώνω. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι να δώσουμε τον κόσμο να μεταλάβει πατρίδα και εθνικισμό. Συνηγορώ μαζί σας ότι πρέπει διαρκώς ο Έλληνας, γιατί σαν Έλληνες παρνιάζει πρωτίστως ο εθνής μας, να μεταλαμβάνει διαρκώς πατρίδα και εθνικισμό, γιατί ο εθνικισμός είναι η σωτηρία του γένους, της συνεχείας μας, της πατρίδος αυτής, της ιστορίας και του πολιτισμού. Αν δεν το κάνουμε, το μέλλον είναι βέβαιο στην περίπτωση που δεν το πραγματοποιήσουμε. Θα εξαφανιστούμε, θα χαθούμε. Δυστυχώς. Κωνσταντίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη τιμή. Θα ήθελα τώρα εδώ να δεσμευτούμε για μια ανανέωση του ραντεβού μας. Συνθεώ, θα τα πούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και το προξενήσουν. Και ένα μήνυμα στους αναγνώστες μας που περιμένουν αγωνίως τη συνέντευξη. Το μήνυμα είναι αυτό που στερεοτυπικώς λέγω κατ' επανάληψη και συρροή αφού του εκηρύχθη η διαδικασία των ευρωεκλογών και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος παρουσίασε στις 25 του παρελθόντος Μαρτίου την ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένα παλαιό σύνθημα που διεπότιζε κυριολεκτικώς τη σκέψη της Χρυσής Αυγής, καθόλου στερούμενο ρομαντισμό, αλλά συνάμα καθόλου στερούμενο και ρεαλισμό, ομορεαλισμό. Είναι το ακόλουθο. Κανένα αύριο δεν θα είναι όπως το σήμερα. Σταθείτε δίπλα μας και πολεμήστε για να επιτύχουμε το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαρίστηση και την ευχαριστή.